Να βάλουμε στην συζήτησή μας την προεκλογική και άκρως πολιτική συζήτηση την οποία κάνουμε αυτές τις ημέρες εδώ από τον 984 και τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, πρώην Υπουργό Υγείας, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο και εκ νέου υποψήφιο. Καλησπέρα σας κύριε Ξανθά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σόκια, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πολιτική συζήτηση κορυφώνεται τις ημέρες αυτές και ενώ οδεύουμε προς την 21η Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι πολλοί πολίτες θα επιλέξουν το κόμμα το οποίο θα τους εκπροσωπήσει στην Βουλή ως κυβερνών κόμμα, ενώ έχοντας ως γνώμονα και το κομμάτι της υγείας. Μία υγεία η οποία καταγράφουμε ότι νοσεί τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά έχει προβλήματα ο χώρος της δημόσιας υγείας. Διαχρονικά είχε προβλήματα, αυτό είναι αλήθεια, ακόμα και την περίοδο πριν από τη χρεοκοπία της χώρας, πριν τα μνημόνια, την περίοδο υποτίθεται της δημοσιονομικής ευρυχωρίας. Και τότε, θυμάστε κι εσείς, υπήρχαν ρεπορτάζ για την υγεία που νοσεί, για το ΕΣΥ το οποίο είναι υποκατάρρευση κλπ. Όμως τα πράγματα επιδεινώθηκαν πάρα πολύ τα πρώτα μνημονιακά χρόνια, όπου υπήρξε μια δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών υγείας, σωρευτικά περίπου της τάξης του 40%. Πάγωσαν οι προσλήψεις και είχαμε μόνο αποχωρήσεις και είχαμε μια μεγάλη αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού και υπήρξε και μια σοβαρή αποδιοργάνωση στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Θυμάστε την ιστορία με τα πρώην πολυατρία του ΙΚΑ, όπου έφυγαν μαζικά περίπου 3.000 ειδικευμένοι γιατροί. Στη συνέχεια υπήρξε μια παρέμβαση, κατά την άποψή μου, επουλωτική αυτών των πληγών της κρίσης στο σύστημα υγείας. Διασφαλίστηκε η ευστάθεια και η στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Έγιναν προσλήψεις προσωπικού και μόνιμου και συμβασιούχων. Αυξήθηκε, σταμάτησε η περικοπή δαπανών και αυξήθηκε οριακά, γιατί αυτά ήταν τα περιθώρια που είχαμε τα δημοσιονομικά. Και κυρίως διασφαλίστηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Αυτό θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη κατάκτηση. Και επίσης έγιναν και σημαντικές παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας, αναπτύχθηκαν νέες δομές, πρωτοβάθμιες όπως οι τόμοι, στηρίχθηκαν τα ΤΕΠ, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Έγινε μια προσπάθεια τέλος πάντων όχι απλής επιβίωσης, αλλά και ποιοτικής αναβάθμισης του συστήματος. Νομίζω όμως ότι ήρθε στη συνέχεια η πανδημία, η οποία από τη μία πίεσε το σύστημα υγείας, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά από την άλλη, κατά την άποψή μου, το αποδιοργάνωσε κιόλας και δημιούργησε μια αφόρητη συνθήκη στο ανθρώπινο δυναμικό του. Ξέρετε, με την πανδημία ήρθαν στην επιφάνεια και ζητήματα που αφορούν τον χώρο της δημόσιας υγείας, που πριν ενδεχομένως να μην τα είχαμε συνειδητοποιήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Ναι, εγώ η κριτική που κάνουμε στην κυβέρνηση, κυρία Σφακιανάκη, είναι η εξής, ότι δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της πανδημίας. Η πανδημία ήταν δυσκολία, αλλά ήταν και ευκαιρία ταυτόχρονα. Ήταν η ευκαιρία τώρα που συνειδητοποιήθηκε η αξία του ΕΣΥ, το δομό και των ανθρώπων του, και που η τάση η παγκόσμια και στην Ευρώπη και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ήταν ενδυναμώστε τα δημόσια συστήματα υγείας, διότι αυτή είναι η ασπίδα προστασίας σε τέτοιου τύπου κρίσεις παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Εδώ λοιπόν αυτή η ευκαιρία δεν αξιοποιήθηκε. Και δεν αξιοποιήθηκε όχι για κάποιους λόγους αντικειμενικούς. Γιατί αυτή είναι η εύκολη εξήγηση. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε γιατρούς, έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, το οποίο ισχύει βεβαίως, αλλά δεν αξιοποιήθηκε από ιδεοληψία. Η κυβέρνηση δεν έχει, πώς να το πω τώρα, φιλική διάθεση προς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το αντίθετο, θα έλεγα ότι έχει απέχθεια προς το ΕΣΥ και προς τις κρατικές δομές. Την εκφράζει αυτή με κάθε τρόπο. Βεβαίως στη διάρκεια της πανδημίας αναγκαστικά έκανε κάποιες κινήσεις εμβαλωματικές, έστω να στηριχθούν τα νοσοκομεία κατά βάση και ελάχιστα οι υπόλοιπες δομές και κυρίως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Όμως αυτό δεν φτάνει και κυρίως δεν έδωσε το σήμα της μακροπρόθεσμης επένδυσης επιπλέον πόρων, δεν έδωσε το σήμα στο ανθρώπινο δυναμικό ότι από εδώ και πέρα η προοπτική θα είναι να βελτιώνονται οι συνθήκες και εργασίας και αμοιβής και εξέλιξης επιστημονικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κλπ. Ίσα ίσα
που έδωσε το αντίθετο σήμα, περνώντας αυτές τις ρυθμίσεις για την κατάρρευση της πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών και τη δυνατότητα δηλαδή των γιατρών του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο, να εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι ήταν πολιτική επιλογή λοιπόν της κυβέρνησης. Ήταν πολιτική επιλογή, να αποδυναμώσει τη δημόσια υγεία. Νομίζω το έχουν καταλάβει αυτό οι πάντες. Και γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται, πληρώνει πολλά λεφτά από την τσέπη του για να έχει μια αξιοπρεπή φροντίδα. Και γι' αυτό και όσοι έχουν μια εισοδηματική δυνατότητα σπέβδουν αυτή την περίοδο να κάνουν και μια συμπληρωματική ασφάλιση υγείας για την ώρα της ανάγκης, γιατί ξέρουν πια ότι το ΕΣΥ έχει αρχίσει να χάνει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του. Αυτό είναι το πρόβλημα, και ό,τι και να λέει τώρα ο Πρωθυπουργός, άκουσα χθες και αυτά τα οποία είπε, νομίζω ότι είναι λίγο υποκριτικά. Πάντως παρουσίασε ένα ενισχυμένο, τουλάχιστον έτσι όπως το παρουσίασε ο ίδιος, πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία. Ποια είναι η κριτική σας πάνω σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δεσμεύσεις, τις προεκλογικές δεσμεύσεις για αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού αρχικά για την υγεία? Να σας πω, πρώτον, δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι στη νέα θητεία θα είναι το ΕΣΥ προτεραιότητα. Δηλαδή τι μας λέει, ότι στην προηγούμενη θητεία που ήταν η συγκυρία της πανδημίας και της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης δεν ήταν προτεραιότητα και τώρα θα κάνουμε αυτά τα οποία δεν κάναμε όταν ήμασταν στην οξία φάση. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη αντίφαση. Το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα οποία εξήγηλε δεν συνοδεύονται από μια στρατηγική σύγκλησης των δημόσιων δαπανών υγείας με το μέσο όρο της Ευρώπης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έχουμε περίπου δύο μονάδες απόκληση. Είναι 7,5% περίπου με 8 στην Ευρώπη και 5,5 με 6 πια στη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλη απόκληση αυτή. Εάν δεν συγκλίνουμε λοιπόν με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Ευρωζώνης, εκεί η απόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έχουμε το 60% περίπου κατά κεφαλή δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, το 60% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Είμαστε πολύ πίσω λοιπόν. Αν δεν αποφασίσουμε λοιπόν ως πολιτεία και ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση, λέω εγώ, ότι αυτό το πεδίο είναι εθνικής σημασίας, να το θωρακίσουμε, να το ενισχύσουμε, να υπάρχει κοινωνική ανταποδοτικότητα στους πόρους που επενδύουμε, να έχουμε καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες, να συγκρατήσουμε τους γιατρούς και τους υγειονομικούς στη χώρα μας, και οι οποίοι αυτή την περίοδο παρετούνται μαζικά, έχουμε κύμα παρέτησης από το ΕΣΥ και φυγής πολλές φορές και από τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι γίνεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο κλινικές του δέχονται σε κλείσιμο. Να ήταν μόνο το νοσοκομείο Ρεθύμνου, θα έλεγα εντάξει, είναι μια συγκυρία περίεργη. Ναι, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι το κλίμα σε όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία και πλέον και στα μεγάλα τριτοβάθμια νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε όμως. Ξέρετε, λοιπόν, ο κόσμος αυτό που κάνουμε, θέλει λοιπόν να ακούσει είναι πώς θα επιστρέψει λοιπόν αυτό το επιστημονικό δυναμικό. Αυτό είναι το στοίχημα. Και πώς θα το στηρίξουμε αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να μην. Συμφωνώ. Αυτό είναι το στοίχημα. Το στοίχημα δεν είναι τώρα πια οι υποδομές και ο εξοπλισμός. Αυτό είναι βεβαίως, πάντα θα υπάρχει ανάγκη ανανέωσης, εξυγχρονισμού και λοιπά των υποδομών, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού του ιατροτεχνολογικού για να έχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες. Όμως πλέον αυτό δεν φτάνει. Τώρα νομίζω το στοίχημα είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση στελέχωση του συστήματος. Και αυτό, κυρία Σφακιανάκη, μπορεί να γίνει μόνο με νέο πλέγμα κινήτρων. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε κοστολογήσει, τα έχουμε εξηγήσει. Και όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι και όσον αφορά το μισθολογικό, τώρα πια πρέπει να το πούμε καθαρά. Με 10% αύξηση που έδωσε η σημερινή κυβέρνηση στους γιατρούς μόνο και όχι στο υπόλοιπο προσωπικό, νομίζω ότι είναι πραγματικά αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξει αυτό το διαλυτικό κλίμα και η τάση απογοήτευσης και παρέτησης και φυγής του προσωπικού. Χρειάζεται μια γενναία παρέμβαση. Εμείς έχουμε μιλήσει για 2.000 μισθό καθαρά στους νεοεισερχόμενους επιμελητές στο σύστημα υγείας, στους ειδικευμένους γιατρούς του συστήματος, και αντίστοιχη αναβάθμιση στις υπόλοιπες βαθμίδες
και εννοείται και στους ειδικευόμενους γιατρούς, που είναι πάρα πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι. Τώρα, ποια είναι η αμοιβή τους έτσι για να έχει ένα μέτρο σύγκρισης? 1.250 ευρώ είναι ο εισαγωγικός μισθός. Είναι μια αύξηση της τάξης του 60% αυτή την οποία μας παίρνει. Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική. Ρωτήσω. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν είναι κάτι υπερφύαλο αυτό, ναι. ούτε λαϊκιστικό. Είναι το μίνιμουμ που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Εγώ το θεωρώ ίσως και ανεπαρκές ακόμα και αυτό, για να δώσουμε ένα σήμα ότι επιτέλους αντιμετωπίζουμε με πιο σοβαρό τρόπο το πρόβλημα. Με μικροδιευθετήσεις και κυρίως με μια λογική. Αντί να αυξήσουμε τους μισθούς, να δώσουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ τη δυνατότητα να ασκούν ιδιωτικό έργο και να τα παίρνουν από την τσέπη του ασθενή. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, η πλήρης ανατροπή του ΕΣΥ που ξέραμε. Με όλα τα προβλήματά του και με όλες τις παθογένειές του και τις ταλαιπωρίες και για τους ασθενείς και για το προσωπικό, είχε διατηρήσει όλα αυτά τα 40 χρόνια ένα αξιακό πυρήνα που έλεγε ότι είναι ένα δικαίωμα. Η πρόσβαση στην υγεία είναι ένα καθολικό δικαίωμα το οποίο πρέπει να το εγγυάται η πολιτεία με όρους ισότητας και καθολικότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτό αναιρείται. Πάμε στην πρόεση περίοδο, τότε η συνθήκη αυτή η εργασιακή των γιατρών του ΕΣΥ, το να δουλεύουν δηλαδή αποκλειστικά στο νοσοκομείο και να προσφέρουν απερίσπαστη τις υπηρεσίες τους στον πολίτη χωρίς να προσδοκούν ιδιωτική σχέση και συναλλαγή με τον ασθενή, αυτό ήταν η βασική ιδέα του ΕΣΥ. Mm-hmm. Όταν αυτό ακυρώνεται, πάμε στην πρόεση περίοδο, τότε δηλαδή που περίθαψη σε αυτή τη χώρα είχαν μόνο όσοι είχαν χρήματα και όσοι είχαν πολιτικό μέσον. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε αυτό το καθεστώς, κυρία Σφακιανάκη. Είναι τεράστια κοινωνική οπισθοδρόμηση, είναι ντροπή πραγματικά να οδηγούμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Όποιος λοιπόν, κατά την άποψή μου, έχει συνειδητοποιήσει την αξία της δημόσιας περίθαλψης. Συνειδητοποιεί ότι χωρίς δημόσια υγεία δεν έχουμε τίποτα τελικά, γιατί όλα μπορούν να ανατραπούν, δεν έχουμε ούτε ανάπτυξη, ούτε ευημερία, ούτε τουρισμό, ούτε αύξηση του ΑΕΠ, ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε αξιοπρέπεια. Και θα προσθέσω εγώ ότι είδαμε και την ανάγκη ενός ισχυρού συστήματος υγείας στην περίοδο της πανδημίας. Για να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μακριά η πανδημία. Η εμπειρία της πανδημίας νομίζω ότι είναι που έχει αλλάξει τα πάντα. Mm. Και γι' αυτό και αν δείτε και στις μελέτες της κοινής γνώμης, πλειοψηφικά οι πολίτες, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, ακόμα και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και το προσωπικό του. Αυτό είναι μια, νομίζω, ισχυρή κοινωνική απέτηση. Και πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένο σχέδιο. Ξέρετε, ο κόσμος, και το καταγράφουμε εμείς δημοσιογραφικά, θα σας πω τώρα, πέρα από το κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας και του τι μένει στο τσέπι του και στο πρωτοφόλι του στο τέλος του μήνα, θέλει ότι θα έχει ανάγκη το γιατρό του στο δημόσιο νοσοκομείο να μπορεί να τον βρει, να μπορεί να έχει υπηρεσίες δημόσιας υγείας που του αξίζουν και του αναλογούν εν έτη 2023. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό είναι πια. Πώς να το πω τώρα, όρος αξιοπρέπειας. Και είναι λάθος η λογική που λέει ότι να ενισχύσω την ιδιωτική κουλτούρα στο σύστημα υγείας. Δηλαδή σε ένα σύστημα που είναι το πιο ιδιωτικοποιημένο της Ευρώπης, έχουμε 40% ιδιωτικές δαπάνες υγείας στο σύνολο των δαπανών υγείας, το 60% είναι δημόσιες, δηλαδή κράτος και ΕΟΠΗ, και το 40% είναι από την τσέπη του πολίτη. Η αντίστοιχη αναλογία για να έχουμε μια σύγκριση με την Ευρώπη είναι 80-20. Είναι 80 ή 85 σε ορισμένες χώρες δημόσιες και μόνο 15 με 20% ιδιωτικές. Άρα έχουμε ένα πολύ ιδιωτικοποιημένο σύστημα και η γραμμή της κυβέρνησης είναι να το ιδιωτικοποιήσει ακόμα περισσότερο, ανοίγοντας το ΕΣΥ στην αγορά, δημιουργώντας ας πούμε συνθήκες να μπαίνουν ιδιώτες γιατροί με ευνοϊκές προϋποθέσεις στο ΕΣΥ και να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες και ουσιαστικά να αντλούν πελατεία, να βγαίνουν οι γιατροί του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα και να αναζητούν και αυτοί πελατεία, ανταγωνιζόμενοι και τους ιδιώτες συναδέλφους τους. Δηλαδή νομίζω ότι πάμε σε μια πλήρη αποδιοργάνωση του συστήματος υγείας, η οποία δεν δίνει τα ειχέγγυα μιας ας πούμε σοβαρής και με βιώσιμης ας πούμε αναβάθμισης του ΕΣΥ.
Ξέρετε, μονοπόλησε τη συζήτησή μας σήμερα το κομμάτι της υγείας. Πώς θα μπορούσε διαφορετικά? Άλλωστε, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός υγείας. Γνωρίζετε πολύ καλά και λόγω της επαγγελματικής σας ιδιότητας το κομμάτι της υγείας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρέμβαση στο Ράδιο 94. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο δρόμο για τις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο, εκ νέου υποψήφιος και πρώην υπουργός υγείας.